Καλώς ήρθατε στη Νέα Υόρκη. Καλώς ήρθατε στην εβδομάδα μόδας. Τη μεγαλύτερη εβδομάδα μόδας στον πλανήτη. Εδώ λοιπόν για δύο φορές το χρόνο χτυπάει η καρδιά της παγκόσμιας μόδας. Σχεδιαστές αλλά και άνθρωποι που ασχολούνται με τη μόδα βρίσκονται εδώ για να παρακολουθήσουν τι θα συμβεί την επόμενη χρονιά. Τι θα φορεθεί την επόμενη χρονιά. Δίπλα στον ποταμό Χάτσον είναι το Pier 94 όπου έχουμε επιλέξει για να παρακολουθήσουμε μόδα. Βρισκόμαστε στον χώρο που σε λίγο θα ξεκινήσει το σοου. Πρέπει αγαπητοί μας φίλοι να πούμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο έως ακατόρθωτο να αποκτήσετε αυτή την πρόσκληση. Το μαγικό χαρτάκι που σας δίνει τη δυνατότητα να περάσετε μέσα και να παρακολουθήσετε το σοου. Έχουμε εξασφαλίσει και κάτι άλλο. Αυτήν εδώ λοιπόν την κάρτα που μας δίνει τη δυνατότητα να μπούμε μέσα στον χώρο των παρασκηνίων. Εκεί και αν είναι δύσκολο. Εβδομάδα μόδας εδώ στη Νέα Υόρκη, κύριε Σκευαράκη, φθινόπωρο χειμώνας 2011. Είμαστε χαρούμενοι που θα παρακολουθήσουμε τη συλλογή την οποία έχει σχεδιάσει η πολύ πολύ γνωστή και αγαπημένη μας σχεδιάστρια, Ελληνίδα σχεδιάστρια, Σοφία Κοσαλάκη. Είναι η τρίτη σεζόν για την οποία σχεδιάζει το female, τη γυναικεία συλλογή για την εταιρεία μας και είμαστε πάρα πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Κύριε Ρώσο, η καμπάνια σας είναι εμπνευσμένη από τα νησιά. Κατά πόσο έχετε επηρεαστεί από τα ελληνικά νησιά? I really love Greece, it's my vacation place, you know. Every year I come with my boat on this beautiful island and from Patmos, Ios, Mykonos, it's so fantastic. And it's nice because there paparazzi doesn't take care of me, so I can go with my swimming suits everywhere. Έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να είμαστε μαζί με τη Σοφία Κοκοσαλάκη εδώ στην Νέα Υόρκη. Λονδίνο, Νέα Υόρκη. Πόσα χρόνια υπογράφεις μόδα εδώ στη Νέα Υόρκη? Τρεις σεζόν. Οι Έλληνες που ξεχωρίζουν. Μάλιστα. Ξεχνάνε την Ελλάδα. Μάλιστα. Όχι, είμαι πολύ Ελληνίδα. Με ακούς, δεν έχω προφορά. Σωστά. Ήταν δύσκολα τα πράγματα για να κατακτήσεις τον κόσμο της μόδας? Ναι, συνέχεια είναι δύσκολα. Δεν ξέρω αν έχω κατακτήσει τον κόσμο της μόδας, αλλά είναι συνέχεια δύσκολα. Παραμένεις. Αλλά είναι ευχάριστες οι δυσκολίες. Πόσο δύσκολα ήταν να καθιερωθείς σε παγκόσμιο επίπεδο στη μόδα? Καλά, εντάξει, δεν δουλεύεις και προχωράς αυτό. Είναι ένα όνειρο ζωής. Δεν είχα κάνει πλάνα, ούτε δεν το θεωρώ όνειρο ζωής, απλώς το θεωρώ λογική εξέλιξη. Οι Έλληνες πώς είναι καλοντημένοι? Ναι, μια χαρά είναι οι Έλληνες. Τι θα πρότεινες στους Έλληνες που μας βλέπουν? Μέσα από την Black Gold έχεις χρησιμοποιήσει πολύ δέρμα για τον επόμενο χειμώνα. Ναι. Πάρα πολύ δέρμα. Τι άλλο θα έλεγες να φορέσουν το χειμώνα και πολλά ζώα, αλλά τουλάχιστον δεν έχω χρησιμοποιήσει γούνες και εξωτικά δέρματα. Έτσι, ακόμα και οι πίθωνες που βλέπεις είναι print, είναι τυπωμένοι και σκαλισμένοι. Δεν είναι πραγματικοί πίθωνες, νομίζεις. Πώς αντιμετωπίζουν, μάλλον οι ξένοι, μια Ελληνίδα σχεδιάστρια? Στο Λονδίνο, πώς σε βλέπουν? Πρώτα απ' όλα, μπορούν να πουν εύκολα το όνομα? Όχι, ακόμα. Αλλά τους συγχωρώ. Πώς σε λένε, Στέλλα? Σε συγχωρώ. Με έκανε εντύπωση ότι δεν άλλαξε το όνομά σου. Γιατί να το αλλάξω, έχω άλλο. Για να είναι πιο εύηχο. Όχι. Τι θα ήθελες να ευχηθείς στους Έλληνες που μας βλέπουν, σε αγαπάνε και νιώθουν περήφανοι που είναι Έλληνες? Κουράγιο στους Έλληνες, γιατί διαβάζω κάθε μέρα εφημερίδες, οπότε βλέπω τι γίνεται. Την οικονομική κατάσταση. Ναι, βέβαια. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ, Σοφία. Παρακαλώ. Σε την επόμενη. Ελπίζω να είστε καλά και να σα στείλουν να έχουν το budget. Σωστά, μια και μιλάμε για budget στην Ελλάδα που έχει οικονομικά αυτό προβλήματα. Το πρόβλημα, αυτό το πρόβλημα. Μπράβο, Χρήστο, δεν μιλάει πουθενά η Σοφία Κοκοσαλάκη, ποτέ, ever. Να τα λέμε αυτά. Τρομερή αποκλειστικότητα και τρομερή σειρά και μπράβο και στον Χριστάκο μου που τον είδα, Diesel, και τρομερή δουλειά κάνει η Σοφία τόσα χρόνια μαζί του. Μπράβο.